είναι οι δυο μας εδώ πέρα έτσι, να σου πω για την Άδα ότι δεν είναι μόνο αυτό που κάνει το raceforautism.gr. Η Άδα Σταματάτου είναι και αθλήτρια, είναι αραστέχνης αθλήτρια, είναι τριαθλήτρια. Έχει major, μαραθώνιους και τριαθλήτρια. Έτσι ακριβώς, τρέχει σε όλο τον κόσμο φορώντας τα χρώματα του αυτισμού. Έτσι. Και είναι και παγκόσμιος πρωτευτής του αυτισμού, να το πούμε αυτό. Έχει τρέξει μαραθώνιο Νέας Υόρκης. Η πανδημία της χάλασε τα σχέδια για το Τόκιο, αλλά εκείνη η πανδημία δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Η πανδημία γενικά μας χάλασε κάποια σχέδια, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γκρέτα Βιπεροπούλου, Γιάννης Κατοπόδης, κονπάπ στην παραγωγή με τον Πολιτεύ και Χαντζιάρα, livecoverage.gr, ξεκίνημα σήμερα με ένα τόσο σπουδαίο αγώνα για το αδερφάκι που συμβάει κρά, να τα λέμε αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μείνατε συντονισμένοι πριν από λίγο, είδατε την ζωντανή σύνδεσή μας. Από την εκκίνηση των 10 χιλιόμετρων. Από την εκκίνηση και η κυρία Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου με αθλητική περιβολή, έτσι θα τιμήσει τον αγώνα. Και, Γκρέτα, είδαμε πολλούς τριαθλητές. Ναι, οι τριαθλητές αγκαλιάζουν πάρα πολύ και με πολύ θέρμη όλα τα αθλητικά δρόμενα. Και εδώ, επειδή λέμε για αθλητικά δρόμενα και επειδή λέμε για τριαθλητές, να πούμε και ότι αύριο έχουμε και τον κολυμβητικό αγώνα, το swim for autism, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στην πισίνα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα κολυμπάμε για μισή ώρα και τι κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Αλλά θα είσαι αύριο ή... Αύριο θα κολυμπήσω. Είμαι αθλήτρια αύριο. Στην αθλητική περιοχή και προφανώς με μαγιό. Αν και θα ήθελα να πέσω με στολή και στην πισίνα, γιατί κρυώνω. Ο πολυβεύτης ήταν στην πισίνα. Είναι κανόνας να το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάντα ζωντανή συνδέση του livecoverage.gr. Είμαι εδώ με την Γκρέτα Λιβεροπούλου να σας μεταφέρουμε εικόνα και ήχο από το Πάρκο Κρήση, μια NASA, μια πηγή οξυγόνου για την Αθήνα. Έτσι, μας λείπουν αυτοί οι χώροι. Να πούμε λίγο για τους αθλητές που λαμβάνουν μέρος εδώ, επειδή είπαμε για τριαθλητές πριν. Δεν ξέρω αν έχεις αναφέρει την συμμετοχή του Γρηγόρου Σουβατζόγλου με τον Γεράσιμο το Λιγνό. Το είπες εσύ και το ακούσαμε, αλλά θέλω να το ξαναπούμε. Να το πούμε λίγο ξανά άλλη μία φορά. Ο Γρηγόρος Σουβατζόγλου, το ξέρετε, είναι ο πρωταθλητής τριάθλου στην Ελλάδα, με πολύ σπουδαίες συμμετοχές και ο εκπρόσωπος του τριάθλου σε όλο τον κόσμο για τα ελληνικά χρώματα. Ο Γεράσιμος Λιγνός είναι ένας παράθλητης, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γρηγόρη τον Σουβατζόγλου και έχουν στόχο να λάβουν μέρος στον αγώνισμα του τριάθλου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2022. Προπονούνται μαζί, προετοιμάζονται γι' αυτό μαζί και πώς το κάνουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τους δεις. Έτσι δόθηκε η κίνηση σήμερα και έτσι θα τρέξουν το δεκάρι. Είναι δεμένοι με ένα σκηνή. Είναι απίστευτο. Είναι δεμένοι με ένα σκηνή και έτσι κολυμπάνε, έτσι ποδηλατούν και έτσι τρέχουν. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τους βλέπεις. Νομίζω θα τους δούμε και στο Aquathon στο Xtera Greece σε 2 εβδομάδες από τώρα. Κάτι που είναι τα αυτιά μου ότι έχουν δηλώσει και εκεί συμμετοχή. Όλα τα ξέρεις εσύ. Τι δημοσιογραφάρα είσαι. Άρθρογράφος, όχι δημοσιογράφος. Άλλος έχει τα γαλόνια εδώ, τον έχω δίπλα μου εδώ. Πάντα ζωντανή σύνδεση. Ευχαριστούμε όλους εσάς που εμπιστεύεστε το live coverage και το swimbycran.gr για την ενημέρωσή σας. Εδώ με την Γκρέτα θα είμαστε μέχρι το μεσημέρι, να σταματήσει και ο τελευταίος αθλητής. Εγώ θα είμαι μαζί σου και μετά και το απόγευμα. Α, τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Όχι μόνο ένα. Να πούμε επίσης, επειδή μιλήσαμε για τους αθλητές και για τη συμμετοχή μας, και η Ντενής Δημάκη, η πρωταθλήτρια του τριάθλου μας, είναι εδώ. Ολύμπια. Πεκίνο 2008. Και πολλά άλλα ακόμα. Η Ντενής θα